Χαίρετε, ονομάζομαι Βυσβάρτης Αναστάσιος και είμαι μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου δραστηριοποιείται στην εκπόνηση και υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για περισσότερα από 20 χρόνια. Σήμερα, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, επιχειρούμε να ανακαλύψουμε τα μυστικά του ενετικού κάστρου της Ζακύνθου και σας καλούμε να μας ακολουθήσετε σε αυτό το φανταστικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Στην εικονική μας περιήγηση, εκτός από τα σημεία ενδιαφέροντος, θα σας παρουσιάσουμε παράλληλα και τη δομή του μονοήμερου περιβαλλοντικού προγράμματος, το οποίο υλοποιεί το κέντρο μας, με αντικείμενο μελέτης το κάστρο του νησιού μας. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια, την οποία έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, να φέρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού μας πιο κοντά στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση της Ζακύνθου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από σχολικές μονάδες και σχολικές ομάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και η σημερινή μας εισήγηση επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της σχολικής ομάδας μέσα στον χώρο του κάστρου της Ζακύνθου με τη χρήση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τεχνικών. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως συνερευνητές μαζί με τους μαθητές τους στην περιήγηση αναζήτησή τους μέσα στο κάστρο. Καθοδηγητές σε αυτή την προσπάθειά τους είναι τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Πελιθακιάς και όλες οι αναφορές οι οποίες γίνονται σχετικά με το κάστρο βασίζονται στην έρευνα της αρχαιολόγου κυρίας Μιλωνά, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στον οδηγό του Υπουργείου Πολιτισμού για το κάστρο της Ζακύνθου. Στην παρουσίασή μας θα ακολουθήσουμε τη σταθερή δομή του συγκεκριμένου υποδείγματος που προβάλλεται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε όλοι μας να κάνουμε έστω εικονικά τη διαδρομή των μαθητών και των μαθητριών μέσα στο κάστρο. Οι διαφάνειες λοιπόν περιέχουν αρχικά μια μεγάλη φωτογραφία από το σημείο στο οποίο αναφερόμαστε σε κάθε κομμάτι της περιήγησής μας, με ένθετο τοποθετημένο χάρτη στο πάνω δεξιό της μέρος. Πάνω στο χάρτη αναπτύσσεται η διαδρομή, η οποία έχει διανυθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, και στο κάτω μέρος της φωτογραφίας υπάρχει η ονομασία του σημείου μέσα σε μπλε πλαίσιο, ενώ παράλληλα τρέχουν πληροφορίες ιστορικού ενδιαφέροντος για όσο χρονικό διάστημα θα σας αναλύουμε τις δράσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Το σημείο συνάντησης των μελών του ΠΕ με τη σχολική ομάδα είναι στην εκκλησία, στο πλάτωμα της Μπόχαλης, και η γνωριμία γίνεται σιγά σιγά καθοδόν όπως ανεβαίνουμε προς την είσοδο του κάστρου. Παράλληλα, σχολιάζουμε τη μορφολογία του εδάφους για να εξηγήσουμε στους συμμετέχοντες το λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία για την κατασκευή του κάστρου. Αναφέρουμε ότι υπάρχει οπτική επαφή με τα κάστρα της Κυλλήνης και της Κεφαλονιάς και ότι η πόλη της Ζακύνθου αρχικά βρισκόταν εντός των τειχών του κάστρου. Απαραίτητος για τις δραστηριότητες εξοπλισμός μας περιμένει στην είσοδο του κάστρου και περιλαμβάνει πινάκι είδες δοσχεία από σκληρό υλικό με σημειωματάριο, φυλάδιο δραστηριοτήτων, πηξίδες για προσανατολισμό, γόμες, μολύβια, καθώς και ένα σακίδιο πρώτων βοηθειών, όπως επίσης και καπελάκια για το χωρισμό των ομάδων των μαθητών σε ομάδες και για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι εκπαιδευτικοί προμηθεύονται με φυλάδιο οδηγιών, δραστηριοτήτων, χάρτη του κάστρου, καθώς και με το έντυπο πληροφοριών του κάστρου, σε ηλεκτρονική μορφή, όλο το παραπάνω υλικό το έχουν ήδη παραλάβει έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τη διαδικασία την οποία θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Και το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε μαζί με τον χωρισμό των ομάδων είναι η μορφή των τειχών. Αναφέρουμε ότι αποτελούνται από την σκάρπα, το κεκλειμένο τμήμα, το κορντόνε, το διάζωμα και το παραπέτο όπου βρίσκονται οι κανονιοθυρίδες. Κάνουμε επίσης το πρώτο σχόλιο μας σχετικά με την δέντροφύτευση του κάστρου. Έτσι,
έως και την τρίτη πύλη μιλάμε γενικά για το κάστρο, επικεντρωνόμαστε πότε, πώς και γιατί δημιουργήθηκε το κάστρο, στεκόμαστε και σχολιάζουμε το ανάγλυφο σύμπλεγμα που περιέχει το φτερωτό λιοντάρι, έμβλημα της γαλινοτάτης δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, και ότι από κάτω υπάρχουν δύο οικόσημα Βενετών Ευγενών. Μετά την τρίτη πύλη χωριζόμαστε σε δύο ομάδες συνήθως και ακολουθούμε αντίθετες διαδρομές κάνοντας το γύρο του κάστρου. Σήμερα στην εισήγησή μας θα κινηθούμε κατά μήκος του μονοπατιού, το οποίο αρχικά απλώνεται στα βορειοδυτικά του κάστρου. Σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος λαμβάνουν χώρα στοχευμένες δραστηριότητες που πράγουν τη βιωματική μάθηση. Συγκεκριμένα στο πρώτο σημείο ενδιαφέροντος, δηλαδή στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ο εκπαιδευτικός συνοδός που συντονίζει την ομάδα θέτει τα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από τους μαθητές στο φυλάδιο δραστηριοτήτων. Παραδείγματος χάρη, κατευθυνθείτε προς το σημείο 1 του χάρτη σας, πώς ονομάζεται η εκκλησία, ποιες ήταν οι διαστάσεις της, μετρημένες με βήματα, προς ποιο σημείο του ορίζοντα είναι προσανατολισμένο το ιερό. Με παρόμοιο τρόπο θα ασχοληθούν οι ομάδες σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη της δεξιότητας του προσανατολισμού με τη χρήση πηξίδων ημί και επίσης από τον προσανατολισμό του ιερού διαπιστώνεται αν η συγκεκριμένη εκκλησία είναι ορθόδοξη ή καθολική. Πρόκειται για ορθόδοξη εκκλησία. Δεύτερο σημείο ενδιαφέροντος είναι το οχύρωμα Μινότο. Πλησιάζουμε τη μακρόστενη σειρά από κάνιον Ιωθυρίδες, καταγράφουμε την ονομασία του προμαχώνα και ενημερώνουμε τα παιδιά σχετικά με το ποιος ήταν ο Σταματέλο Μινότο. Περί τα 1645 υπήρχαν έφηποι στρατιώτες με αρχηγό τους τον Σταματέλο Μινότο και τα παιδιά αναφέρουν ποιο νησί φαίνεται καθαρά από το συγκεκριμένο σημείο, φαίνεται η Κεφαλονιά. Επίσης σχολιάζουμε το μέγεθος των ανοιγμάτων των θηρίδων. Είναι πολύ μεγάλο διότι πρόκειται για κανονιοθηρίδες. Παράλληλα εξηγούμε γιατί ήταν ανάγκη η ύπαρξη του κάστρου στη συγκεκριμένη περιοχή. Και εκεί κοντά το επόμενο που παρατηρούμε είναι ανοίγματα κλεισμένα σήμερα βέβαια με σιδεριές. Παροτρύνουμε τα παιδιά να σχολιάσουν το λόγο ύπαρξης αυτών των ανοιγμάτων. Πρόκειται για υπόγειες δεξαμενές, πηγάδια, τα οποία θα συναντήσουμε σε διάφορα σημεία του κάστρου. Οδηγούμαστε έτσι στο συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι του κάστρου ήταν ιδιαίτερα επιμελείς στον τρόπο με τον οποίο συνέλεγαν το πολύτιμο νερό. Και ακριβώς δίπλα στις δεξαμενές αυτές νερού βρίσκονται τα θεμέλια ενός ακόμα ιερού ναού. Πρόκειται για την Παναγία την Λαουρέντενα. Για άλλη μια φορά οι μαθητές χρησιμοποιούν τις πηξίδες. Ο προσανατολισμός του ιερού της εκκλησίας οδηγεί ξανά στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια ορθόδοξη εκκλησία. Όμως μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια είναι αυτή με την οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές και αυτή είναι η συλλογή των νερών της βροχής. Οι μαθητές επικεντρώνουν την προσοχή τους στο λιθόστρωτο μονοπάτι το οποίο βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του νότιου τείχου της εκκλησίας. Πρόκειται για ένα πλακόστρωτο διάδρομο ο οποίος συγκλίνει προς το κέντρο και αποτελεί θαυμάσιο δείγμα κατασκευής για τη συγκέντρωση του νερού της βροχής. Είναι μια ακόμα απόδειξη της συνεχούς φροντίδας που υπήρχε για την ίδρευση του κάστρου. Κατευθύνουμε την ομάδα μας κοντά σε ένα ακόμα άνοιγμα, βρίσκεται στην άκρη του οχυρώματος Μινότο και ζητούμε από τα παιδιά να σχολιάσουν το λόγο ύπαρξης του συγκεκριμένου ανοίγματος. Μάλλον θα υποθέσουν ότι πρόκειται για μία ακόμα δεξαμενή, εδώ όμως εξηγούμε ότι το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για άνοιγμα που χρησιμεύει στον φωτισμό και αερισμό μιας κοντραμίνα, μιας υπόγειας κλαδί κατασκευής, μέρος αμυντικού συστήματος των ενετικών κάστρων.
Σιγά σιγά οι μαθητές αρχίζουν να διαμορφώνουν εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι ενετοί κατασκεύαζαν τα κάστρα τους. Στο θέμα της πρόσβασης στους προμαχώνες ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, χρησιμοποιώντας αναβαθμίδες και διαδρόμους για να μετακινούνται με ευκολία στρατιώτες προφυλαγμένοι από τα εχθρικά πυρά. Ιδιαίτερα οι μαθητές, παρατηρώντας τα ανοίγματα στις πολεμίστρες, διαπιστώνουν ότι στο εσωτερικό του κάστρου τα ανοίγματα ήταν μεγαλύτερα για να στενέψουν σιγά σιγά προς το εξωτερικό μέρος του τείχους. Στη συνέχεια κινούμαστε προς το νότιο τμήμα του κάστρου, περνώντας δίπλα από σωρό με αγκονάρια κατασκευών που δεν έχουν διασωθεί στις ημέρες μας. Σε αυτό το σημείο κάνουμε την πρώτη μας αναφορά σχετικά με την ύπαρξη του δάσους μέσα στο κάστρο, ποικιλία δέντρων, λόγος ύπαρξης των δέντρων μέσα στο κάστρο, επίδραση στα θεμέλια των κατασκευών κτλ. Και τα παιδιά επιλέγουν ένα δέντρο, μαθαίνουν πώς να μετρούν το ύψος του με τη χρήση απλών τεχνικών, χρησιμοποιούν μόνο ένα μικρό φλαράκι, και πλησιάζουμε δίπλα ακριβώς, κινούμενοι παράλληλα με το δυτικό τείχος του κάστρου, σε ένα ακόμα πηγάδι. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου σημείου, του συγκεκριμένου πηγαδιού, που το διαφοροποιεί από τα άλλα, είναι η ύπαρξη ενός πέτρινου φιλιατρού. Πλησιάζουμε προσεκτικά και παρατηρούμε το εσωτερικό. Τα παιδιά παροτρύνονται να σχολιάσουν το βάθος του πηγαδιού, τον τρόπο κατασκευής του, καθώς και τη μέθοδο άντλησης νερού από το εσωτερικό του πηγαδιού. Η πρώτη μας στάση για ξεκούραση γίνεται στο γήπεδο. Τα παιδιά μετρούν τις διαστάσεις του, σε βήματα πάντα, και διαπιστώνουν ότι έχει μόνο 3 πλευρικούς τείχους. Εδώ είναι ένα καλό σημείο για διάφορες βιωματικές δραστηριότητες, κυρίως αν πρόκειται για τάξη του δημοτικού. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να φουγκράσουμε με κλειστά μάτια τους ήχους στο εσωτερικό του κάστρου ή να παίξουμε κάποιο παιχνίδι ανάδειξης της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας μας, της σχολικής ομάδας. Και σε αυτό το σημείο τίθεται και το εξής ερώτημα. Ήταν στεγασμένο το γήπεδο, ναι ή όχι? Και γιατί? Ψάχνοντας διάφορα χαρακτηριστικά του, οι μαθητές ανακαλύπτουν μαρμάρινο κανάλι στο εσωτερικό και ένα πλινθόκτιστο αγωγό στο εξωτερικό του. Το συμπέρασμα είναι ότι μάλλον η κατασκευή δεν ήταν στεγασμένη και οι κάτοικοι του κάστρου συγκέντρωναν το νερό της βροχής με τις κατασκευές που προαναφέραμε, και μάλιστα σύμφωνα με αναφορές περιηγητών το δάπεδο ήταν στρωμένο με εφιαλωμένα πλακίδια. Σε μικρή απόσταση από το γήπεδο βρίσκεται ένας ακόμα προμαχώνας, το πόστο Del Poggetto. Οι μαθητές ψάχνουν να βρουν ενημερωτική ταμπέλα στην οποία να αναγράφονται πληροφορίες, αλλά δεν υπάρχει. Σε αυτό το σημείο προτρέπουμε να το επισημάνουν στον υπεύθυνο φύλαξης του κάστρου όταν επιστρέψουμε στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Όμως εκτός από αυτό, οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν γιατί υπάρχει προεξοχή σε εκείνο το σημείο του τείχους. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό των ενετικών κάστρων ότι οι προμαχώνες προεξέχουν από τα πλευρικά τείχη ώστε οι αμυνόμενοι να έχουν οπτική επαφή με τους επιτιθέμενους κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης. Οι τελευταίοι βρίσκονταν εκτεθειμένοι ανάμεσα στα πυρά των γειτονικών προμαχώνων και των στρατιωτών του ενδιάμεσου τείχους. Προφυλαγμένος από ένα φυσικό ανάχωμα, αμέσως μετά το γήπεδο, βρίσκεται ο ναός του Σωτήρα. Τα παιδιά καταγράφουν την ονομασία της εκκλησίας και ενημερώνονται για το ότι πρόκειται για καθολική εκκλησία. Μια διαπίστωση στην οποία μπορούν να οδηγηθούν οι μαθητές είναι ότι καθολικές και ορθόδοξες εκκλησίες βρίσκονταν στην ίδια περιοχή εντός των τειχών του κάστρου. Τέλος, τους καλούμε να επισκεφτούν το Μεταβυζαντινό Μουσείο και να αναζητήσουν παράσταση
η οποία έχει αποτυχηθεί από το ναό του Σωτήρα και εκτίθεται, εκεί. Αμέσως μετά ασχολούμαστε πάλι με το περιβάλλον του κάστρου. Τα παιδιά υπολογίζουν την ηλικία ενός κομμένου δέντρου μετρώντας τους αυξητικούς δακτυλίους, κατόπιν συγκρίνοντας το μέγεθος του κορμού με αυτούς κοντινών δέντρων, υπολογίζουν κατά προσέγγιση την ηλικία ενός του συγκεκριμένου μάλλον δάσους. Με προσεκτική παρατήρηση ανακαλύπτουν τους οργανισμούς που τρέφονται από το ξύλο του κομμένου δέντρου, ενώ μελετώντας το ριζικό σύστημα σχολιάζουμε την επίδραση που έχουν γενικότερα οι ρίζες των δέντρων στα θεμέλια των κατασκευών του δάσους. Οι μαθητές αρχίζουν να ανεβαίνουν το μονοπάτι της δυτικής πλευράς των τειχών του κάστρου. Η θέα την οποία μάλλον είχαν οι υπερασπιστές του κάστρου κάλυπτε όλη την πεδιάδα της Ζακύνθου. Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι λόγω του δάσους σήμερα δεν μπορούμε να δούμε το κεντρικό τμήμα του νησιού της Ζακύνθου. Επίσης, ενώ έχουμε πει ότι μέσα στο κάστρο υπήρχε ολόκληρος οικισμός, ελάχιστα ίχνη έχουμε βρει μέχρι εκείνο το σημείο, λόγω της εδαφοκάλυψης από τα υλικά του δάσους. Τέλος, κατά τη διάρκεια της μικρής αυτής διαδρομής, σχολιάζουμε την κατάσταση από άποψη στατικότητας των τειχών, δίνοντας έμφαση στο σημείο ότι ο λόφος του κάστρου δεν είναι βραχώδης. Κοντά στο οχύρωμα Αντελακουίλα, από το οποίο σώζεται η πέτρινη κυκλική σκοπιά, σχολιάζουμε γενικότερα τη σχεδίαση που ακολουθούσαν τα ενετικά φρούρια. Η κυρία Μιλωνά αναφέρει ότι οι κυκλικές σκοπιές φαίνεται να τοποθετούνται στις αιχμές των προμαχώνων, στα σημεία συνάντησης των μετόπων και των πλευρών, στο μέσο των κορτίνε, δηλαδή του τείχους που εκτινόταν μεταξύ δύο προμαχώνων και πάνω από τις πύλες. Σε αυτό το σημείο αλλάζουμε κατεύθυνση και ζητάμε από τους μαθητές να προσανατολιστούν με τη χρήση της πηξίδας τους και να κινηθούν ανατολικά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο μέσο της διαδρομής μας. 50 μέτρα περίπου ανατολικά από το Αντελακουίλα ξεκινάει το κομμάτι του προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη μιας σειράς από κατασκευές. Μερικές ίσα που διακρίνονται, άλλες φτάνουν περίπου στα 2 μέτρα από τα θεμέλια και κάποιες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και είναι στεγασμένες. Η πρώτη μας στάση είναι στα θεμέλια κάποιων κατοικιών. Οι δραστηριότητες τις οποίες καλούνται να πραγματοποιήσουν οι μαθητές περιλαμβάνουν τοποθέτηση των περιγραμμάτων των κατασκευών στο χάρτη τους, μελέτη και μέτρηση του μεγέθους αυτών των κατασκευών με βήματα, καταγραφή διαφορετικών ειδών κατασκευών για τη συλλογή του βρόχινου νερού, βλέπουμε διάφορες κατασκευές σε εκείνο το σημείο, και εκεί κοντά βρίσκεται και ο Άγιος Φραγκίσκος. Από τον Άγιο Φραγκίσκο, που είναι το επόμενο σημείο έρευνας των μαθητών, σώζονται ελάχιστα. Η παρατήρησή μας περιορίζεται στη διαπίστωση ότι διακρίνεται μέρος της τυχοποιίας, ελάχιστα πάνω από το επίπεδο της θεμελίωσης. Μεταφέρουμε επίσης την πληροφορία ότι πρόκειται για καθολικό ναό και ότι κατά την ανασκαφική έρευνα επιβεβαιώθηκε η αρχαιακή μαρτυρία ότι στον Άγιο Φραγκίσκο είχαν ενταφιαστεί διακεκριμένοι καθολικοί. Ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο μέσα στο ενετικό κάστρο είναι η Μεγάλη Πυρίτιδα Αποθήκη. Η Μεγάλη Πυρίτιδα Αποθήκη είναι το σημείο στο οποίο οι μαθητές θα αφιερώσουν αρκετό χρόνο. Βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά του κάστρου και διατηρείται σε καλή κατάσταση. Βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στο εσωτερικό, όμως
μπορούμε να περπατήσουμε περιμετρικά της και να ανακαλύψουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας πλευράς του κτηρίου. Υπολογίζουμε τις διαστάσεις, το πάχος της τοιχοποιίας, παρατηρούμε το μικρό μέγεθος των ανοιγμάτων, βγάζουμε συμπεράσματα για την αρχιτεκτονική αλλά και για τη θέση στην οποία έχει γίνει η κατασκευή, στην ουσία είναι σχεδόν τοποθετημένη μέσα στο λόφο, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη ίσως έκρηξη. Αυτό όμως το οποίο θα υπενθυμίσει στους μαθητές την επίδραση του σεισμικού φαινομένου στις κατασκευές του κάστρου αλλά και γενικότερα στη Ζάκυνθο είναι η εντυπωσιακή ρογμή η οποία κόβει κάθετα την πυρητιδά αποθήκη και τον πανύψηλο τοίχο αντιστήριξης στα νότια της. Σε αυτό το σημείο μπορούν να γίνουν προεκτάσεις από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς σε θέματα σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού. Και παρόλα αυτά η πυρητιδά αποθήκη στέκει όρθια, αρνούμενη πεισματικά να παραδοθεί στις φθορές του χρόνου. Και κινούμε προς τον νότιο άκρο του κάστρου. Συναντάμε τη δεύτερη ομάδα, η οποία έχει κάνει την ίδια διαδρομή με εμάς, αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση. Ακολουθούμε το μονοπάτι στα δεξιά των τοιχών της νοτιοανατολικής πλευράς, ζητώντας από τους μαθητές να σχολιάσουν το μέγεθος των ανοιγμάτων πάνω στο παραπέτο. Βλέπουμε ότι πρόκειται για μακρόστενα ορθογώνια ανοίγματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τη φεκιοφόρη. Στο εσωτερικό το άνοιγμα είναι φαρδί για να διευκολυνθεί η κίνηση, ενώ η εξωτερική μεριά είναι στενή ώστε να είναι λιγότερο εκτεθειμένο το σώμα των αμυνόμενων στρατιωτών στα πυρά των επιτιθέμενων. Στο νότιο άκρο του κάστρου κάνουμε μια μικρή στάση για ξεκούραση, ελεύθερος χρόνος για τους μαθητές, οι οποίοι υπό την επίβλεψή μας μπορούν να κινηθούν και να θαυμάσουν τη θέα. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι στο συγκεκριμένο σημείο κομμάτια από το προστατευτικό τείχος έχουν καταρρεύσει. Πάντως σχεδόν 300 μοίρες καλύπτονται οπτικά από αυτό το σημείο. Είναι ορατά όλα τα σημεία από το Τσιλιβί, την πεδιάδα του Βραχίωνα, τον Βραχίωνα, τον κόλπο του Λαγανά, το Σκοπό και μέρος της πόλης. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η στρατηγική θέση στην οποία έχει κατασκευαστεί το κάστρο της Ζακύνθου. Και επιστρέφουμε σιγά σιγά στην είσοδο, ακολουθώντας το μονοπάτι στα ανατολικά πλέον του κάστρου. Η έρευνα ξεκινά από την νότια πύλη, όπου καταγράφεται η ονομασία του οχυρώματος Μπέμπο. Γίνεται προσπάθεια να δουν οι μαθητές τις επιγραφές, οι οποίες βρίσκονται πάνω σε εντυχισμένες πέτρινες πλάκες, ενώ ενημερώνουμε ότι από εδώ ξεκινούσε μονοπάτι, το οποίο συνδεόταν με τη Σαντζάδα Στράντα Τζιουστινιάνα. Η πύλη έφερε την καμπάνα ή αλλιώς ρολόι του κάστρου, που αρχικά χτυπούσε κατά την έναρξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας. Στα δυτικά της νότιας πύλης οι μαθητές ανακαλύπτουν τα θεμέλια μεγάλης μακρόστενης κατασκευής. Μετράνε το μέγεθός της που πλησιάζει τα 50 επί 8 μέτρα, καταγράφουν την ονομασία της και σχεδιάζουν την κάτωψη στους χάρτες τους προσανατολίζοντας την κατασκευή με τις πηξίδες τους. Πρόκειται για την κατοικία του προβλεπτή, η οποία ήταν και έδρα της διοίκησης στο αρχικό επιβλητικό οικοδόμημα του 1542, συνεδρίαζε το Συμβούλιο της Κοινότητας, ενώ δύο ημέρες πριν από την συνεδρίαση χτυπούσε η καμπάνα που προαναφέραμε. Κατηφορίζουμε, περνώντας από μεγάλη κατασκευή διαστάσεων 55 επί 35 μέτρα περίπου, πρόκειται για τους αγγλικούς στρατώνες,
οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν τα ιδιαίτερα εμφανή χαρακτηριστικά του κτηρίου, όπως τους πολλούς εσωτερικούς τοίχους κατασκευασμένους σε διάφορες εποχές, το βοτσαλωτό περιφερειακό διάδρομο για τη συλλογή των υδάτων της στέγης και τους κτιστούς αγωγούς για τη μεταφορά αυτών σε υπόγεια δεξαμενή. Οι κάτοικοι της περιοχής αποκαλούσαν το κτίριο νοσοκομείο. Ίσως αυτή ήταν η αρχική ή μεταγενέστερη χρήση του. Μετά το στρατόνα, οι μαθητές ασχολούνται με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Διαπιστώνουν ότι πρόκειται για έναν ορθόδοξο ιερό ναό με τη γνωστή μέθοδο του προσανατολισμού του ιερού που φαίνεται πως είναι προς την Ανατολή. Δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθούν με την παρατήρηση ανάγλυφων αρχιτεκτονικών μερών του ναού, ενώ είναι εμφανής η πλακόστρωση εσωτερικά. Η κυρία Μιλωνά αναφέρει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης του μπαρόκ στην αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση των ναών κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στο νησί της Ζακύνθου. Προσπερνώντας τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο, φτάνουμε στην ολοκλήρωση της διαδρομής. Οι μαθητές κάλλονται να μελετήσουν τρεις κατασκευές. Η πρώτη είναι οι ενετικές φυλακές. Σχολιάζουν τις διαστάσεις, την αρχιτεκτονική και τη θέση των φυλακών. Τα δύο κτίρια είναι αντικριστά το ένα με το άλλο, με διάδρομο ανάμεσά τους. Και βγάζουν τα συμπεράσματά τους για τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων μέσα στα μικροσκοπικά αυτά κελιά. Ότι ανατολικά σε επαφή με τα κτίρια διασώζεται τείχος μεγάλου ύψους, ο οποίος πιθανότητα και περιέβαλε την αυλή των φυλακών. Κοντά στις φυλακές περπατάμε δίπλα στα θεμέλια της Αγίας Βαρβάρας. Η αβαθής κόγχη του ιερού είναι προσανατολισμένη νότια, ενώ οι τείχοι σώζονται λίγο πάνω από το επίπεδο του πλακόστρου του Δαπέδου, που σώζεται κατά το ίμιση και αυτό περίπου. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν πολλά με τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν οι μαθητές, γι' αυτό περιοριζόμαστε στην καταγραφή του σχήματος της εκκλησίας στο χάρτη και στη μέτρηση των διαστάσεών της με την επισήμαση ότι πρόκειται για έναν καθολικό ιερό ναό. Για να δούμε δίπλα ακριβώς από τις φυλακές και από την Αγία Βαρβάρα το τελευταίο κτίσμα το οποίο μελετούν οι μαθητές, και αυτό είναι η μικρή πυρητιδαποθήκη. Σχολιάζεται το σχήμα της κατασκευής, πρόκειται για σχεδόν τετράγωνο κτίσμα με πυραμιδοειδή κάλυψη. Η πρόσβαση στο εσωτερικό της γίνεται από μικρό ορθογώνιο άνοιγμα στην ανατολική πλευρά και ο αρισμός γίνεται με μικρές τοξωτές οπές αερισμού. Καταγράφεται η θέση του κτηρίου στο χάρτη και κινούμαστε προς το άνοιγμα το οποίο οδηγεί στον προμαχώνα Γκριμάνη. Στον προμαχώνα Γκριμάνη ολοκληρώνεται ουσιαστικά η διαδρομή μας μέσα στο κάστρο. Εδώ διαπιστώνεται για άλλη μια φορά η σημαντική θέση που κατήχε το κάστρο της Ζακύνθου την περίοδο της Ενετοκρατίας. Φαίνεται όλο το πέρασμα ανάμεσα από την Πελοπόννησο και τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος ήταν ουσιαστικά ο τελευταίος σταθμός των εμπορικών καραβιών στο δρόμο τους προς τη Μεσόγειο. Και στον προμαχώνα Γκριμάνη βρισκόταν και το λεγόμενο σινιάλο ή τηλέγραφος. Ήταν ένας ιστός με σηκωμένα τέσσερα μπαλόνια στα σκοινιά του και ανάλογα με τον προσανατολισμό της κατεύθυνσης των πλοίων κινιόταν και το αντίστοιχο μπαλόνι. Στο πλάτωμα και στη γύρω περιοχή δίνεται χρόνος στους μαθητές να επιλέξουν μια κατασκευή ή κάποιο σημείο το οποίο τους κέντρισε το ενδιαφέρον, ιδίως όταν βρισκόμαστε πάνω στο σινιάλο.
και να κάνουν ένα σκίτσο στο φυλάδιο που έχουν προμηθευτεί. Αυτό το σκίτσο μπορεί να ολοκληρωθεί στη σχολική μονάδα και να γίνει έκθεση παράλληλα με παρουσίαση για το κάστρο από τους μαθητές της ομάδας που συμμετείχε στο πρόγραμμα με τους συμμαθητές τους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και διαχέουν την εμπειρία και τα συμπεράσματά τους από το πρόγραμμα και στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα. Παρατηρούμε και λίγο κάποια κανόνια τα οποία έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους εδώ και χρόνια στο συγκεκριμένο σημείο και προχωράμε. Φεύγουμε από το κάστρο και κατεβαίνουμε στην πόλη περπατώντας πάνω στα ίχνη της Σαρτζάδας. Είναι το μονοπάτι το οποίο ξεκινά από την είσοδο του κάστρου, κατηφορίζει μπροστά από τα ανατολικά τείχη, περνάει δίπλα από την Πικριδιώτισσα και καταλήγει στο κέντρο της πόλης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται σε επιλεγμένο κλειστό χώρο. Εκεί οι μαθητές συμπληρώνουν μεγάλο χειρόγραφο χάρτη με τα σημεία του κάστρου, καθώς και δύο πανάρχιες επιστολές με διαλόγους, οι οποίοι φυσικά είναι προϊόν μυθοπλασίας των μαθητών πάνω σε δικό μας προσχέδιο. Και αυτή ήταν όλη η διαδρομή που κάναμε μέσα στο κάστρο. Φαίνεται στην κόκκινη γραμμή, στη διαφάνεια πάνω, περιμετρικά όλο το κάστρο, το διασχίζουμε. Δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας η διαδρομή μας μέσα στον αιτικό κάστρο της Ζακύνθου. Ακολουθεί χαραγμένα μονοπάτια και περνάει από όλα τα σημαντικά μνημεία του κάστρου. Εκτιμάται ότι είναι αρκετός ο χρόνος περίπου μιας ώρας για να κινηθεί ο περιηγητής, ο περιπατητής σε όλο το κάστρο. Παρ' όλα αυτά μια σχολική μαθητική ομάδα θα χρειαστεί περίπου 3 ώρες για να ολοκληρώσει το περιβαλλοντικό μονοπάτι συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και ξεκούρασης εντός του κάστρου. Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίασή μας σχετικά με το μονοήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου, το οποίο αφορά το κάστρο της Ζακύνθου και απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε πολύ που μας συντροφέψατε σε αυτόν τον εικονικό περίπατο στο χρόνο και το χώρο του ενετικού κάστρου της Ζακύνθου.